Καλώς ήρθατε στο Exchange. Είμαι ο Γκαϊσόν και θα σας παρουσιάσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις και συνεντεύξεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Αμέσως μετά στην εκπομπή, το περιεχόμενο είναι ο Βασιλιάς. Influencer, vlogger και live streamer συμμετέχουν στην ακμάζουσα αγορά της δημιουργίας περιεχομένου που άγγιξε πέρσι τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς μετατρέπουν οι εταιρείες τα κλικ σε χρήματα, καθώς τα social media συνεχίζουν να μεταβάλλουν τον τρόπο που επικοινωνούμε, θα μείνουν πίσω εκείνες οι εταιρείες που δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει τη δημιουργία περιεχομένου. Τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν εξοικειωθεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι φυσιολογικό για τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου να συνεργάζονται με ανεξάρτητους δημιουργούς περιεχομένου σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το YouTube και το TikTok, καθώς αγωνίζονται να παραμείνουν στην επικαιρότητα και να προσελκύσουν νέους πελάτες. Η οικονομία των δημιουργών περιεχομένου έχει γίνει μια τεράστια επιχείρηση. Η αγορά έχει αγγίξει σχεδόν τα 105 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε λίγα χρόνια. Η πανδημία υπήρξε σημαντικός παράγοντας που τροφοδότησε αυτή την ανάπτυξη. Περισσότερα από 50 εκατομμύρια από εμάς θεωρούν σε αυτούς τους δημιουργούς περιεχομένου. 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι ισχυρίζονται ότι το κάνουν ως πλήρη απασχόληση. Η γενιά Z και οι Millennial αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της δημογραφικής ομάδας των δημιουργών περιεχομένου, αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 2012. Πολλοί ελκύονται από το ευέλικτο ωράριο εργασίας, τον έλεγχο του περιεχομένου και ότι είναι αφεντικό του εαυτού τους. Και το 2021 επενδύθηκαν περισσότερα χρήματα από ποτέ σε εργαλεία και πλατφόρμες που βοηθούν τις εφαρμογές να δημιουργούν έσοδα από κλικ και προβολή. Κάποιος που έχει κεφαλαιοποιήσει αυτή την τάση είναι ο αστέρας στο social media και επιχειρηματίας Abdul Al-Ghafri, γνωστός στους followers του ως QQQ. Καλώς ήρθες στην εκπομπή, Abdul. Σου πήρε λιγότερο από έναν χρόνο να φτάσεις στο 1 εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube. Πώς άρχισες να γίνεσαι influencer? Ξεκίνησα τα πάντα από το Snapchat, γιατί είναι μια καταπληκτική εφαρμογή. Το Snapchat είναι διαφορετικό. Γιατί είναι άμεσο, γιατί στις μέρες μας μπορούμε να δούμε στο Instagram πολλούς ανθρώπους να έχουν 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Followers, αλλά στο Snapchat όλα είναι αληθινά. Πριν από μερικά χρόνια, πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν: «Σε παρακαλώ, Αμπτούλα, μπες στο YouTube». Στο YouTube πρέπει να έχεις όμως μια ολόκληρη ομάδα. Και ναι, πριν από 7 μήνες είπα ότι πρέπει να ξεκινήσω στο YouTube, αλλά σε πολύ υψηλή ποιότητα, ίσως περισσότερο και από την τηλεόραση. Τα social media έχουν αλλάξει την κοινωνία και πολλοί άνθρωποι θα έλεγαν ότι όχι απαραίτητα προς το καλύτερο. Πού οδηγεί όλο αυτό? Είσαι αισιόδοξος για τις επόμενες γενιές? Σήμερα το 80% των παιδιών είμαι σίγουρος ότι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές, θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές, θέλουν να είναι στα social media χορεύοντας ή κάνοντας κάτι. Τους αρέσει. Αν κάποιος κάνει κάτι κακό και είναι στη μόδα ακόμα και στα social media, ναι, είναι στη μόδα, αλλά με κάτι κακό. Τον παρουσιάζουν ως καταπληκτικό χαρακτήρα κτλ. Αν είμαι παιδί, γιατί δεν θα ονειρευόμουν να είμαι στη θέση του ακόμη και αν ήμουν κακός? Βλέπουν την κοινωνία να τον χειροκροτεί, να τον λατρεύει. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ελευθερίας. Αφορά τον ανθρώπινο σεβασμό. Πρόκειται για την επόμενη γενιά. Πρέπει να ξέρουν τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ενδιαφέρουσες απόψεις από έναν από τους μεγαλύτερους influencer της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι όλα νούμερα. Η σωστή συμπεριφορά και το περιεχόμενο κερδίζουν κλικ και χρήματα. Το να είσαι influencer και να έχεις εκατομμύρια follower μπορεί να ακούγεται διασκεδαστικό. Υπάρχει όμως κάτι περισσότερο από το να γυρίζεις απλώς ένα vlog. Και πόση δουλειά χρειάζεται πραγματικά για τη δημιουργία του κάθε βίντεο? Μαζί μας είναι ο Abtin Saidi για να δούμε πώς είναι μια μέρα στη ζωή ενός δημιουργού περιεχομένου. Σωστά, Guy. Σήμερα σας μεταφέρω στα παρασκήνια του πώς είναι να είσαι δημιουργός περιεχομένου πλήρους απασχόλησης. Δεν έχω δύο ίδιες μέρες. Σήμερα θα συμμετάσχω σε μια τεράστια τηλεδιάσκεψη. Αυτό είναι το VidCon, που φέρνει κοντά εταιρείες και δημιουργούς σαν και εμένα που θέλουν να επικοινωνήσουν, να μάθουν και να συνεργαστούν. Αυτό είναι το YouTube Lounge, είναι για ομιλητές και δημιουργούς. Σήμερα θα μιλήσω για τα διαφορετικά στάδια των δημιουργών βίντεο που συνεργάζονται με εταιρείες. Θα φέρουν σήμερα το βράδυ τον Nick Jonas. Τα δισεκατομμύρια άνθρωποι που χρησιμοποιούν το YouTube, το Facebook, το TikTok θέλουν να συνδεθούν με ένα πρόσωπο, περισσότερο από ό,τι με μια μεγάλη εταιρεία. Έτσι, πέρσι άρχισα να φτιάχνω τα δικά μου βίντεο και έφτασα στους 700.000 followers. Στην αρχή δεν έβγαζα χρήματα, αλλά τώρα τα έσοδα μου προέρχονται από το YouTube και το Facebook που πληρώνουν με βάση το πόσες προβολές έχω. Συνεργάζομαι επίσης με brands όπως αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες τεχνολογίας για την δημιουργία βίντεο και την προώθηση του μηνύματός τους. Σε αυτή την εκδήλωση θα συναντήσω πολλούς ανθρώπους που έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια και έχουν γίνει ήδη εμπορικό σήμα. Αλλά για να μπεις σε αυτό, πρέπει πραγματικά να αγαπάς αυτό που κάνεις. Τα πρώτα δύο χρόνια δεν θα βγάλετε πολλά χρήματα. Χρειάζεται χρόνος για να δημιουργήσεις.
δημιουργήσατε την δυναμική. Προσπαθώ επίσης να βεβαιωθώ ότι όλα τα βίντεό μου είναι ενημερωτικά και ελπίζω διασκεδαστικά, γιατί πρέπει να προσφέρεις μοναδικό περιεχόμενο στην ζωή των ανθρώπων. Επομένως, η δημιουργία βίντεο που έχουν προβολές δεν έχει να κάνει μόνο με την ελπίδα να γίνουν viral, αλλά και με τη δημιουργία περιεχομένου που έχει πραγματικά αξία. So what's next? Τι ακολουθεί λοιπόν στον κόσμο της δημιουργίας περιεχομένου? Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται πιο πολύπλευρα, μεταβάλλοντας τα όρια του τρόπου που οι άνθρωποι επικοινωνούν και αντιλαμβάνονται τον διαδικτυακό κόσμο. Ο Αλεσάντρο Μπογκλιάρη είναι συνειδητής και διευθυνός σύμβουλος του The Influencer Marketing Factory. Είναι στη Νέα Υόρκη. Τον ρώτησα πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα συνεχίσουν να αλλάζουν τον κόσμο του marketing και της δημιουργίας περιεχομένου. Κάθε μέρα βλέπω μια νέα εφαρμογή. Θα δούμε μεγάλη αύξηση στις δαπάνες marketing, γιατί και πάλι, αν μια εταιρεία δεν ασχοληθεί τώρα με το marketing, με τους influencer θα είναι ήδη αργά. Υπάρχει όμως χρόνος. Πρέπει να πιστεύετε πραγματικά σε αυτό, διαφορετικά είστε πολύ μεγάλοι. Ένα νέο περιβάλλον δημιουργείται. Προτείνω λοιπόν να αφιερώνετε χρόνο στα social media, να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Όλα αλλάζουν και πρέπει να ενημερώνεστε. Να είστε μέσα σε όσα συμβαίνουν. Ο Αλεσάντρο λέει λοιπόν ότι οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να παρακολουθούν τις στάσεις στα social media, αλλιώς κινδυνεύουν να μείνουν πίσω στην καμπύλη κατανάλωσης. Ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη μας ενότητα επιχειρηματικά νέα σε 60 δευτερόλεπτα. Οι αμερικανικές τράπεζες παρουσιάζουν τα εταιρικά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο. Η Bank of America, η Goldman Sachs και η Morgan Stanley είναι μεταξύ των μεγάλων τραπεζών που αναφέρουν τριμηνία αποτελέσματα. Τα στελέχη των τραπεζών είναι συγκρατημένα αισιόδοξα ότι η οικονομία βρίσκεται σε υγιή τροχιά παρά τους κινδύνους που υπάρχουν στον ορίζοντα, όπως είναι ο πληθωρισμός. Η Κίνα δημοσίευσε τα στοιχεία του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο, το αυξανόμενο χρέος πολλών μεγάλων κατασκευαστών ακινήτων και η μηδενική ανοχή της κυβέρνησης στη νέα έξαρση του κορονοϊού έχουν καθυστερήσει τις επενδύσεις και την ανάκαμψη στην κατανάλωση και το εμπόριο. Μια ενεργειακή κρίση που οδήγησε στο κλείσιμο μεγάλων εργοστασίων μπορεί να επηρεάσει επίσης τη συνολική παραγωγή. Τέλος, το Netflix ανακοίνωσε επίσης τα τριμηνιαία κέρδη του. Ο γίγαντας του streaming κυκλοφόρησε πολλές δημοφιλείς δραματικές ταινίες και πρωτότυπο περιεχόμενο το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της κορεατικής σειράς Squid Game που σημείωσε τεράστια επιτυχία. Το Netflix συνεχίζει να υπερτερεί όλων των άλλων πλατφορμών όσον αφορά το σύνολο των συνδρομητών που πληρώνουν. Έτσι, η αφήγηση ιστοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι πια απλά ένα χόμπι. Η δημιουργία περιεχομένου μπορεί να αποφέρει πολλά χρήματα και είναι ένα εργαλείο marketing με μεγάλη επιρροή. Όμως, καθώς η τεχνολογία ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινή μας ζωή, μπορούν οι influencer και οι εταιρείες να φτάσουν στην ουσία και να δημιουργήσουν ένα μέλλον με πιο κοινωνικά υπεύθυνο περιεχόμενο. Αυτή ήταν σήμερα η εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα μας για όλα τα τελευταία επιχειρηματικά νέα. Θα λέμε την επόμενη φορά στο Exchange.